Για πρώτη φορά μετά από χρόνια οι φόροι μειώνονται αντί να αυξάνονται. Και κύριε Παπά, αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε μόνο εμείς. Αποτυπώνεται, όπως βλέπετε, και στις έρευνες της κοινής γνώμης. Αλλά νομίζω ότι πλέον ο κόσμος αρχίζει και το βλέπει και στις τσέπες του και θα το δει μετά και την ψήφιση του προϋπολογισμού και του καινούργιου φορολογικού νομοσχεδίου ακόμα περισσότερο. Η κατεύθυνση είναι στην μείωση των φόρων. Αυτό είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά. Μετά από 10 χρόνια λιτότητας και φορολόγησης και μάλιστα μετά από την λέλαπα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ που έφερε και γονάτισε την μεσαία τάξη, ερχόμαστε να στηρίξουμε την μεσαία τάξη, να στηρίξουμε όλους εκείνους που έχουν την ανάγκη να μπορούν να έχουν ένα μεγαλύτερο εισόδημα και βεβαίως να καταθέσουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι αναπτυξιακός με το βλέμμα στραμμένο στις επενδύσεις και στο πώς θα δημιουργηθεί πλούτο στη χώρα για όλους. Σας λένε όμως ότι παραλάβατε ένα σακούλι γεμάτο ουσιαστικά, ότι κάποια πράγματα είχαν προϋπολογιστεί, δηλαδή τα πήρατε έτοιμα, τα έσοδα. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία και είχαν ήδη δημιουργήσει ένα έδαφος για να υπάρχουν. Και 37 δισαπόθεμα, έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Γεμάτα ταμεία. Όλο που αυτό προήλθε από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, από την σχεδόν συνειδητή και ταξική προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης να ισοπεδώσει την μεσαία τάξη, με συγχωρείτε, αλλά δεν θα μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε ότι ήταν μια λογική η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Κύριε, πάμε σε μια τελείως διαφορετική λογική. Αλλά 80% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει 168 ευρώ το μήνα. Να σας πω κάτι. Μην μου λέτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί είμαι δικηγόρος και δυστυχώς έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες με τους συναδέλφους μου. Με τον νόμο Κατρούγκαλου, τον αντισυνταγματικό νόμο Κατρούγκαλου, φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι σχεδόν δεν θα πρέπει να δουλεύουμε με τις εισφορές που έχετε επιβάλλει. Εάν εσείς είστε επαγγελματίες, και ακίσατε τους ελεύθερους πολύ καλό εισόδημα, βεβαίως θα έπρεπε να πληρώνετε παραπάνω. Και είναι πολύ θετικό. 80%, οι στατιστικές το λένε, 80% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει την χαμηλότερη εισφορά, η οποία από 168 πάντα 210. Δεν θα σας πούν το ίδιο πράγμα και οι συνάδελφοί μας. Πώς δεν θα μας πούνε, αφού αυτό λένε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ θετικό ότι αντικαθίσατε αυτό το σύστημα με ένα δίκαιο σύστημα με κλίμακες. Αδικότατο. Διότι ο νόμος Κατρούγκαλου, σας ξαναλέω, και αντισταγματικός, αλλά και τσάκισε πραγματικά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πρέπει να πάμε σε μια λογική που θα δώσουμε στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου την ελευθερία και το πεδίο να δράσουν με λιγότερους φόρους, με εισφορές που θα πηγαίνουν με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο και με κλίμακες. Όλη η λογική είναι η ελληνική οικονομία να αρχίσει να αναπτύσσεται και αυτό να μπορέσει να φανεί και στην κοινωνία με έναν δίκαιο τρόπο.